η NASA ολοκλήρωσε την πρώτη της επικοινωνία με λέιζερ μέσω ενός συστήματος επαναλήψεων λέιζερ σε τροχιά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό άλμα στην τεχνολογία επικοινωνίας στο διάστημα. Η επιτυχημένη επίδειξη επικοινωνίας με λέιζερ διπλής κατεύθυνσης θα μπορούσε να παράσχει τη βάση για ταχύτερες επικοινωνίες μεταξύ Γης και Σελήνης ή ακόμα πιο πέρα. Το φορτίο Illuma-T του Integrated LCRD, Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal, παραδόθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ISS, στις 9 Νοεμβρίου, μεταφερόμενο με έναν πύραυλο SpaceX Falcon 9. Μετά την εγκατάσταση στο Japanese Experiment Module Exposed Facility, οι μηχανικοί πραγματοποίησαν δοκιμές για να εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητα του Illuma-T. Έπειτα, το Illuma-T χρησιμοποιήθηκε για να επικοινωνήσει με το δορυφόρο Laser Communications Relay Demonstration της NASA, που εκτοξεύθηκε το 2021 και λειτουργεί σε υψηλογεωστατική τροχιά. Καθώς ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός βρίσκεται σε απόσταση περίπου 370 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, το LCRD εντοπίζεται σε απόσταση 35.000 χιλιόμετρων πάνω από τον ησημερινό. Αυτό το κενό επιτρέπει μια δοκιμή επικοινωνίας με διάδραση με το λέιζερ σε μεγάλη απόσταση. Οι επικοινωνίες με λέιζερ, επίσης γνωστές ως οπτικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούν υπέρυθρο φως αντί για τα παραδοσιακά ραδιοκύματα για την αποστολή και λήψη σημάτων. Τα πολύ μικρότερα υπέρυθρα μήκη κυμάτων των λέιζερ επιτρέπουν την αποστολή πολύ μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών σε κάθε μετάδοση σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα μήκη κύματος των ραδιοκυμάτων. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την ακριβή ευθυγράμμιση των πομπών και των δεκτών και την κατασκευή στοιχείων μικρού μεγέθους, ελαφριών και αποτελεσματικών, ως προς την κατανάλωση ενέργειας για χρήση στο διάστημα. Τα Illuma-T και LCRD ανήκουν στο πρόγραμμα διαστημικών επικοινωνιών και πλοήγησης της NASA. Η χρήση λέιζερ επικοινωνίας αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα της μεταφοράς δεδομένων και μπορεί να οδηγήσει σε γρηγορότερο ρυθμό επιστημονικών ανακαλύψεων, σύμφωνα με δήλωση της NASA.